Γεια σας. Αυτό είναι ένα ακόμα βίντεο του Data Analytics Learning Academy της College Link. Όπως καταλαβαίνετε, είναι το intro βίντεο για το τρίτο κεφάλαιο κατά σειρά. Τα δύο προηγούμενα κεφάλαια ουσιαστικά ήταν μια εισαγωγή στον κόσμο των Data Analytics και στον κόσμο της RStudio αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο ήταν άκρως εισαγωγικό, ήταν μια αναλυτική εισαγωγή με το τι θα καταπιαστούμε, ενώ το δεύτερο κεφάλαιο ήταν μείζονος σημασίας και ουσιαστικά προλιάναμε το έδαφος για να είμαστε έτοιμοι σε αυτά τα τρία κεφάλαια, σε αυτό και τα δύο επόμενα που ακολουθούν, για να καταπιαστούμε με τα data analytics στην πράξη, να τα δούμε δηλαδή στην πράξη. Το προηγούμενο κεφάλαιο λοιπόν ήταν άκρως χρήσιμο, ήταν εξίσου χρήσιμο με τα υπόλοιπα, αλλά ασχολούνταν κυρίως με την RStudio. Πλέον θα αρχίσουμε να βλέπουμε την εφαρμογή των data analytics μέσα από την RStudio, αλλά θα δούμε τη θεωρία και την πράξη των data analytics. Πιο συγκεκριμένα, αυτό το κεφάλαιο ασχολείται με το data cleaning, που δεν είναι τίποτα άλλο από όλες οι διεργασίες και όλες οι ενέργειες που κάνουμε, έτσι ώστε τα δεδομένα τα οποία αποκτούμε να μπορούν να είναι έτοιμα προς περαιτέρω ανάλυση. Γιατί τις περισσότερες φορές τα δεδομένα έχουν αρκετές παγίδες, αρκετά λάθη, δεν είναι έτοιμα κατευθείαν προς ανάλυση. Αυτό είναι ένα καλό σενάριο, αλλά δεν συμβαίνει πάντα. Οπότε, μέσα από αυτό το κεφάλαιο, θα συστηματικοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Πάμε να δούμε όμως πιο αναλυτικά τι θα περιλαμβάνει αυτό το κεφάλαιο. Το πρώτο bullet είναι σχετικό με την εισαγωγή δεδομένων στην RStudio. Τα δεδομένα μπορεί να έρχονται από διάφορες πηγές. Είτε απευθείας από το ίντερνετ, είτε μέσα από αρχεία. Διαφορετικού τύπου αρχεία. Για παράδειγμα, μέσα από TXT αρχεία, αρχεία Excel, CSV, δηλαδή Comma Separated Values, ή μπορεί ακόμα να είναι αρχεία από κάποιο άλλο πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα από την SPSS ή το SAS ή το STATA. Εμείς αυτό που θα κάνουμε θα είναι να δούμε αναλυτικά ένα ολόκληρο σώμα από εντολές, μια ομάδα εντολών ουσιαστικά, για να μπορούμε να διαβάζουμε επιτυχημένα, με σωστό τρόπο δηλαδή, αντίστοιχα τα δεδομένα, ανάλογα με τη μορφή τους. Και να τα εισάγουμε λοιπόν στην R, για να μπορούμε να ξεκινήσουμε την επεξεργασία τους. Το επόμενο κομμάτι είναι αναφορικό με το data preparation. Ουσιαστικά, είναι η προετοιμασία των δεδομένων για να ξεκινήσουμε μετά τη διαχείρισή τους. Πολλές φορές, τα δεδομένα περιέχουν λάθη. Λάθη σχετικά με τη δομή τους. Για παράδειγμα, μια αριθμητική μεταβλητή μπορεί να έχει εισαχθεί, να έχει δηλωθεί δηλαδή στην RStudio μετά την εισαγωγή της ως κατηγορική ή ως χαρακτήρας. Οπότε, εμείς θα πρέπει να ελέγχουμε τη δομή των μεταβλητών για να μπορούμε από εκεί πέρα να τις επεξεργαστούμε και να τις διαχειριστούμε. Αυτός είναι ο ένας πόλος. Η μία ουσιαστικά πηγή από τα λάθη που μπορεί να έχουμε. Λάθη λοιπόν της δομής των μεταβλητών πάνω που περιλαμβάνει την εισαγωγή ή από εκεί και πέρα διαφορετικού τύπου λάθη, λάθη καταχωρήσεων περισσότερο, δηλαδή είτε να υπάρχουν λανθασμένες αριθμητικές τιμές οι οποίες δεν είναι καθόλου εύλογο να υπάρχουν, είτε να υπάρχουν αναγραμματισμοί, είτε να υπάρχουν typos, τυπογραφικά λάθη κτλ. Από εκεί και πέρα, μπορεί να μην υπάρχουν λάθη στις καταχωρήσεις, αλλά μπορεί να χρειάζεται να κάνουμε κάποιο τύπου μετασχηματισμούς. Δηλαδή, εάν οι μονάδες μέτρησης δεν είναι οι κατάλληλες από μία μεταβλητή, ενδεχομένως εμείς θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε ή να κάνουμε τον αντίστοιχο μετασχηματισμό για να είναι αυτή η μεταβλητή πιο εύχριστη σε εμάς. Όλο αυτό το σύνολο από τις διαδικασίες ουσιαστικά αποτελούν το data preparation. Δηλαδή, προετοιμάζουν τα δεδομένα για να μπορούμε εμείς μετά να ελέγξουμε αν είναι κατάλληλα για ανάλυση περαιτέρω. Από εκεί και πέρα, αφού τελειώσουμε το κομμάτι του data preparation, ασχοληθούμε με κάτι το οποίο είναι τρέχον και αφορά όλη την ανθρωπότητα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόκειται για δεδομένα του COVID-19. Ουσιαστικά αυτό που θα κάνουμε θα είναι ένα data preparation πάνω σε δεδομένα του COVID-19. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό το θέμα
αφορά όλους μας. Οπότε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας και όχι μόνο ασχολείται με τη διαχείριση αυτών των δεδομένων και ουσιαστικά αυτό που μας νοιάζει είναι η εξόρυξη της πληροφορίας μέσα από τα δεδομένα που έχουμε, είτε για τα κρούσματα είτε για τους θανάτους, που θα μας δώσουν ουσιαστικά πληροφορία πάρα πολύ χρήσιμη είτε για τη θνητότητα είτε για άλλα μεγέθη που αφορούν το COVID-19 και μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα για τη διαχείρισή του. Και έτσι να μπορούμε να παίρνουμε κατάλληλα σωστές αποφάσεις για τη διαχείριση αυτής της πανδημίας. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα κράτη είναι πάρα πολλά, οι πηγές είναι πάρα πολλές, οπότε η συλλογή των δεδομένων δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Γι' αυτό το λόγο, καμιά φορά μπορεί να συγκεντρώνονται τα δεδομένα σε μια συγκεντρωτική πηγή λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά τα δεδομένα για να τα διαχειριστούμε εμείς δεν είναι 100% έτοιμα, δεν είναι ίσως στην τελική μορφή που θα θέλαμε εμείς να τα έχουμε. Οπότε εμείς θα παρέχουμε αναλυτικά ένα παράδειγμα με συλλογή δεδομένων για το COVID-19 και ουσιαστικά αυτό που θα κάνουμε θα είναι ένα data preparation και cleaning, δηλαδή θα τα προετοιμάσουμε τα δεδομένα έτσι ώστε να είναι κατάλληλα προς ανάλυση και αν θα τα καθαρίσουμε στο πλαίσιο του δυνατού, έτσι ώστε να είναι έτοιμα προς ανάλυση είτε για γραφήματα που μπορούμε να πράξουμε κάτω το δοκούν, για να έχουμε ως το δυνατόν καλύτερη οπτικοποίηση ή να μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα από αυτά. Το επόμενο που θα δούμε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αφορά τα missing values, αφορά δηλαδή τα missing data. Τα missing values ουσιαστικά είναι παρατηρήσεις οι οποίες δεν έχουν κάποια τιμή. Δηλαδή, κάποιο υποκείμενο σε μια έρευνα ενδεχομένως να μην απάντησε μια ερώτηση είτε να μην έχουν φτάσει στα χέρια μας οι απαντήσεις από κάποιο μεταβλητή, δηλαδή οι παρατηρήσεις από κάποιο μεταβλητή. Τότε αυτό το δεδομένο χαρακτηρίζεται ως missing value, γιατί δεν έχουμε τιμή. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στατιστική και στο data analytics να δούμε την προέλευση αυτών των missing values. Δηλαδή, να ελέγξουμε κατά πόσον ένα missing value έχει προκύψει στην τύχη επειδή κάποιος απλά δεν απάντησε σε μια ερώτηση επειδή δεν την είδε ή υπάρχει αιτιακή σχέση πάνω στην εμφάνιση του missing value. Δηλαδή, κάποιος δεν απάντησε επειδή ήθελε να αποκρύψει αυτή την πληροφορία που αυτής της μεταβλητής που ρωτάμε ή για κάποιον άλλο λόγο δεν ήταν δυνατόν να απαντήσει. Γι' αυτόν τον λόγο θα δούμε θεωρία αλλά και ασκήσεις πάνω στα τρία είδη, στα τρία διαφορετικά είδη των missing values, τα οποία είναι εκείνα τα οποία έχουν προκύψει εντελώς στην τύχη και δεν έχουν καμία σχέση με τα υπόλοιπα δεδομένα, εκείνα τα οποία έχουν προκύψει στην τύχη γιατί η μεταβλητή μας ενδιαφέρει, αλλά υπάρχει κάποιο είδους σχέση, κάποια αιτιακή σχέση δηλαδή που συνδέει τη μεταβλητή που μας ενδιαφέρει με τις υπόλοιπες μεταβλητές, δηλαδή η εμφάνισή τους ουσιαστικά εξαρτάται από κάποιες άλλες μεταβλητές του dataset και τέλος τα missing values τα οποία δεν έχουν προκύψει στην τύχη. Και αυτό έχει να κάνει με τιμή για τη μεταβλητή. Να το εξηγήσουμε περαιτέρω στην αντίστοιχη ενότητα. Από εκεί και πέρα, με σχέση με τα missing values, αφού δούμε τα τρία διαφορετικά είδη και συνδέσουμε τη θεωρία με διάφορα παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε σχετικά με τη διαχείρισή τους και με τις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε σχετικά με τα missing values. Αυτές οι ενέργειες χωρίζονται σε δύο πολύ μεγάλες κατηγορίες. Η μία είναι το imputation και η άλλη είναι το deletion. Δηλαδή, να μπορέσουμε εμείς με κάποιο τρόπο να εκτιμήσουμε κάποια ελλειπούσα τιμή, κάποιο missing value και να αντικαταστήσουμε την ελλειπούσα τιμή αυτή με κάποια αναμενόμενη τιμή που μπορεί να έχουμε, δηλαδή με το τι θα περιμέναμε να δούμε, ή από εκεί και πέρα να συζητήσουμε σε ποια περίπτωση, σε ποιες περιπτώσεις γενικότερα μπορούμε να αφαιρέσουμε κάποιο missing value χωρίς προφανώς να χάσουμε χρήσιμη πληροφορία. Στο τελευταίο κομμάτι με το οποίο θα ασχοληθούμε θα δούμε σχετικά με τις ενώσεις από διαφορετικά dataset.
ή τα joins, unions δηλαδή και joins. Αυτό είναι αρκετά χρήσιμο γιατί πολλές φορές οι πηγές των δεδομένων μας δεν είναι μία. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι από δύο διαφορετικά αρχεία, αλλά να περιλαμβάνουν αντίστοιχες μεταβλητές, κοινές μεταβλητές, αλλά σε διαφορετικό χρόνο ή με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, μπορεί ένα αρχείο να περιλαμβάνει κάποιες μεταβλητές για ένα συγκεκριμένο έτος για κάποιους πελάτες μιας εταιρείας και ένα άλλο αρχείο να περιλαμβάνει τις αντίστοιχες μεταβλητές ή κάποιες άλλες για ένα διαφορετικό έτος. Εμείς, ενδεχομένως, θα θέλαμε να ενώσουμε αυτά τα δύο αρχεία σε ένα, αλλά το ενδιαφέρον παρουσιάζεται όταν οι πελάτες δεν είναι ακριβώς ίδιοι. Δηλαδή, κάποιοι έχουν φύγει ή κάποιοι έχουν προσθεθεί. Οπότε, εμείς αυτό που θα δούμε σε αυτή την ενότητα, σε αυτή την υποκατηγορία, αυτού του κεφαλαίου, είναι το πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη σύζευξη δύο αρχείων πετυχημένη. Αυτό λοιπόν θα μας το δώσει είτε η ένωση δύο αρχείων είτε μια σύζευξη, δηλαδή ένα join. Και θα δούμε λοιπόν τις διαφορετικές συζεύξεις, δηλαδή τα διαφορετικά είδη από joins. Συγκεκριμένα είναι το inner, outer, left και right. Με όλα αυτά λοιπόν που θα έχουμε δει σε όλο αυτό το κεφάλαιο, θα κλείσουμε με ένα αναλυτικό λυμένο παράδειγμα πάνω σε δεδομένα, όπου θα συγκεντρώνει όλα τα προηγούμενα. Δηλαδή θα συγκεντρώνει λάθη καταχώρησης, θα συγκεντρώνει λάθη εισαγωγής δηλαδή, θα συγκεντρώνει το data preparation ή τη διαχείριση των missing values, ενδεχομένως την εκτίμησή τους ή την αφαίρεσή τους και τέλος θα βλέπουμε στην πράξη πως σε δεδομένα θα μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποιο join ή κάποια ένωση ανάλογα με αυτό που εμείς επιθυμούμε. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα. Αρχικά από αυτό το κεφάλαιο και έπειτα θα αντλήσουμε την υπεραξία του δεύτερου κεφαλαίου. Δηλαδή θα δούμε τη χρησιμότητά του και ότι χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε κανένα από τα υπόλοιπα κεφάλαια. Διότι όλα τα κεφάλαια που θα δούμε, ξεκινώντας από αυτό εδώ, από το Data Cleaning, θα είναι μέσα από την RStudio. Οπότε τώρα όντως θα δούμε τη χρησιμότητά του. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτό το κεφάλαιο, το Data Cleaning, θα καταλαμβάνει το πρώτο από τα τρία θέματα του Final Project. Αυτό σημαίνει ότι είναι το ίδιο σημαντικό όπως και τα υπόλοιπα και ότι πολλά πράγματα από αυτά που θα δούμε θα χρειάζονται για το Final Project. Σε κάθε βίντεο, κάθε επιμέρους που θα χρειαζόμαστε θα το αναφέρουμε, αλλά γενικά είναι χρήσιμο κάθε κεφάλαιο γιατί το Data Cleaning δεν τελειώνει μόνο στο Final Project, αλλά επεκτείνεται και σε διάφορα άλλα κομμάτια. Εμείς θα έχουμε σαν οδηγό το Final Project, αλλά από εκεί και πέρα θα δώσουμε και πληροφορία και γνώση η οποία θα επεκτείνεται και έξω από αυτό. Αυτά λοιπόν σχετικά με το intro βίντεο. Ελπίζουμε να ήταν χρήσιμο αυτό το βίντεο και να βρείτε χρήσιμο και το επερχόμενο κεφάλαιο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!